Το μοναδικό στο είδος του πάρκο Πάγου στον Λαϊλιά Σερών ήταν σημείο συνάντησης των Ελλήνων αναρχητών για ένα διήμερο. Οι δύο κύριοι παγοκαταράκτες ύψους 30 μέτρων και άλλοι μικρότεροι έγιναν το πεδίο δράσης των τολμηρών φίλων του χιονιού που παρά τις πολικές θερμοκρασίες και την απαιτητική διαδρομή απόλαυσαν το αγαπημένο του σπορ. Εμείς ερχόμαστε και το χαιρόμαστε, αλλά έχει προηγηθεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να γίνει αυτό το οποίο εμείς χαιρόμαστε και ενθουσιαζόμαστε. Και το μπράβο αξίζει σε αυτά τα παιδιά που κάνανε πραγματικά πολύ μεγάλη δουλειά. Βασικά έρχεται ο κόσμος που αγαπάει το σπορ, που ασχολείται με το σπορ, γιατί είναι ας πούμε ένα σπορ που χρειάζεται εξειδικευμένες ικανότητες, χρειάζεται εξοπλισμό. Εντάξει, όλοι αυτοί ας πούμε το είδαν και το αγκαλιάζουν από ό,τι φαίνεται και το ευχαριστούνται πάνω απ' όλα. Η δημιουργία του πεδίου οφείλεται στη νέα γενιά αναρριχητών των Σερών που αξιοποίησαν τα φυσικά νερά του Λαϊλιά για να καλύψουν με πάγο τους βραχώδεις σχηματισμούς του βουνού χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων. Ήταν μια τρέλα που ξεκίνησε το 2009. Από μόνοι μας με κάποιο ρέμα βρήκαμε κάτι σωλήνες, ρίξαμε νερό, οπότε δημιουργήθηκαν κάτι καταράκτες. Οπότε με τη βοήθεια του φορέα διαχείρισης του Λαϊλιά να πάρουμε κάποιο εξοπλισμό καλύτερο. Μπορούσαμε να το οργανώσαμε πλήρως το πεδίο και είναι έτοιμο να δεχτεί κόσμο, να σκαρφαλώσει. Πάνω από 50 ορειβάτες και λάτρεις του βουνού από όλη την Ελλάδα εγκαινίασαν το νέο πάγο αναρριχητικό πεδίο στον πανέμορφο και χιονισμένο Λαϊλιά. Ξέρω μόνο από σκι και λίγο αναρρίχηση και τώρα θα μάθει και τον πάγο. Είναι εύκολο, λες? Θα δείξεις την πορεία. Τα πρώτα βήματα για κάποιον αρχάριο είναι λίγο δύσκολα. Είναι κάτι εξειδικευμένο. Βέβαια, αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Ο φορέας διαχείρισης του Λαϊλιά συμπαρίσταται υλικά και ηθικά στην προσπάθεια των αναρχητών που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του πάρκου σε συνδυασμό πάντα με το χιονοδρομικό κέντρο. Ο φορέας ασχολείται με όλα τα θέματα τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι και με το χιονοδρομικό κέντρο και με την ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να βάλουμε ουσιαστικά τον Λαϊλιά στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδος και να μπορέσουμε να φέρουμε φυσικά πολύ περισσότερο κόσμο. Πάντως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται δεν έρχεται μόνο για το χιονοδρομικό. Έρχεται είτε για έναν περίπατο, είτε ακόμη και για το πεδίο αναρρίχησης. Και σιγά σιγά ακούγεται ο Λαϊλιάς, ξανά βγαίνει μπροστά. Στο πάρκο Πάγου παραδίδονται και μαθήματα παγοαναρρίχησης από εκπαιδευτές σχολών και ορειβατικών συλλόγων των Σερών, ενώ αποτελεί και πεδίο προετοιμασίας αναρρίχητών που προγραμματίζουν αναβάσεις σε ψηλότερα βουνά του κόσμου με ανάλογες συνθήκες και δυσκολίες.